Αυτό που πρακτικά κάνω είναι ότι κάνω διάφορες ενέργειες μέσα στην ημέρα ανάποδα. Για να δείτε πόσο σοβαρά, παιδιά, το παίρνουμε το challenge. Αντί για δημητριακά τρώμε ρεβίθια. Το βραδινό μου σήμερα θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κάτι που δεν τρώω συνήθως ποτέ το βράδυ. Καλημέρα! Η ώρα είναι... 11 η ώρα. Σήμερα, όπως είδες και από κάτω στον τίτλο, θα κάνω ζω για 24 ώρες τη ζωή μου ανάποδα κατά κάποιον τρόπο. Όπου πρακτικά αυτό που θα κάνω είναι να κάνω ανάποδα όλη μου τη ρουτίνα για 24 ώρες. Πάρω μαζί μου για να δείτε πώς περνάω τη ρουτίνα μου μέσα σε 24 ώρες. Αλλά θα τα κάνω ανάποδα. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, θα τρώω για πρωινό-βραδινό και για βραδινό-πρωινό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι λίγο περίπλοκο το συγκεκριμένο βιντεάκι. Παρ' όλα αυτά, κάνε ένα subscribe στο κανάλι μου αν σου αρέσουν τέτοια βίντεο. Γιατί έρχονται πολλά, πίστεψέ με. Οπότε, αφού είναι 10 η ώρα το πρωί, εμείς τώρα θα φάμε βραδινό αντί για πρωινό. Οπότε πάμε να ετοιμάσουμε το βραδινό μου. Συνήθως εκεί γύρω στο μεσημεροαπόγευμα ξεβάφουμε, εφόσον γυρνάω το πρωί όλα τα βίντεο. Αλλάζω, αν δεν είναι 24 ώρα εννοείται. Πρώτες πιτζαμούλες μου. Οπότε θα με βλέπετε για το μισό βίντεο χωρίς make-up. Το βράδυ τώρα λοιπόν θα με δείτε να φοράω make-up. Και τώρα θα μου πείτε τι θα φας για βραδινό, δηλαδή τι θα φας για πρωινό. Έχω κάνει ρεβίθια. Χθες έκανα ρεβίθια. Υποτίθεται για το βράδυ, οπότε εμείς τώρα το πρωί. Πω, το λέω τόσο περίεργο μου ακούγεται. Τώρα το πρωί θα φάω ρεβίθια. Οπότε θα βάλω εδώ πέρα στο πιάτο μου. Φάω ρεβίθια και πρωινό. Η ανομαλία χτύπησε την πόρτα. Μου φαίνεται τόσο περίεργο όλο αυτό. Επίσης, όσο θα βάλω το πρωινό μου, τα ρεβίθια δηλαδή, να ζεσταίνω το στο φούρνο μικροκυμάτων, θα πληθώ έτσι ώστε να κερδίσω λίγο χρόνο. Πριν πάω για ύπνο, πάντα πλένουμε. Πλένω το πρόσωπό μου, τα δόντια μου και κοιμάμαι. Και με το που ξυπνάω γίνεται αυτό, οπότε δεν θα διαφέρει πάρα πολύ. Οπότε τώρα πάμε να πληθούμε μέχρι να ζεσταθούν τα ρεβίθια στο φούρνο μικροκυμάτων και να φάμε το πρωινό μας. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα από την Oriflame, το Optimals. Το χρησιμοποιώ και το καιρό έχει τελειώσει τώρα σχεδόν. Πλένουμε τα δόντια μας. Αφού πλήθηκα λοιπόν, αγνοήστε το πρόσωπό μου. Δεν είναι στα καλύτερά του. Έχουν ζεσταθεί τώρα και τα ρεβίθια μας, οπότε πάμε να τα φάμε. Αχ, Θεέ μου, τρως 11 η ώρα το πρωί ρεβίθια. Ποιος άνθρωπος το κάνει αυτό? Αντί για δημητριακά τρώμε ρεβίθια. Τέλεια. Η φάση, ξέρετε ποια είναι? Η φάση είναι ότι η οδοντόπαστα που σου μένει όλο αυτό και όταν τρως γάλα στο πρωί σου φαίνεται περίεργο, κάνει ακριβώς την ίδια χάλια δουλειά και με τα ρεβίθια σου αφήνει αυτή την άθλια γεύση. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε και ένα part 2 από το συγκεκριμένο βιντεάκι. Αν σας αρέσει και αν θέλετε να κάνω κι άλλο part, γιατί όχι. Κάτσω κι εγώ τώρα να φάω το πρωινό μου. Μου φαίνεται τόσο περίεργο όταν λέω τη λέξη πρωινό και κοιτάω και βλέπω ρεβίθια. Τέλος πάντων, θα κάτσω να φάω και εγώ τώρα τα ρεβίθια μου. Σε λίγο θα ετοιμαστούμε για να πάμε για κάτι δουλειές. Συνήθως εγώ επιλέγω να τις κάνω το απόγευμα. Γιατί τώρα έχει βγάλει μια άθλια ζέστη, έναν άθλιο ήλιο που το πρωί κάνει τόσο πολύ ζέστη σε φάση καλοκαίρι. Οπότε επιλέγω να πάω έτσι λίγο πιο απογευματάκι που πέφτει ο ήλιος, κάνει έτσι λίγο πιο κρύο. Παρ' όλα αυτά, εφόσον κάνουμε ανάποδα τη μέρα μας σήμερα, μπορώ να πάω να κάνω αυτές τις δουλειές και το απόγευμα. Να πάω να πάρω κάποια πράγματα που χρειάζομαι και θα τα πούμε σε λίγο που θα ετοιμαστώ. Hi. Hello. Έχω ετοιμαστεί, όπως βλέπετε, είμαι στο αυτοκίνητο. Τώρα θα πάμε, κάνουμε κάτι δουλειές που έχουμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τραβήξω εκεί που θα είμαι. Παιδιά, δεν υπάρχει ψυχή. Α, όχι, εντάξει, υπάρχει. Τελικά νομίζω έπρεπε να βάλω κοντομάνικο. Κάνει πάρα πολύ πολύ ζέστη. Έπρεπε να πάρω κοντομάνικο με ζακέτα. Αχ, παιδιά, είναι υπέροχα. Τέλεια. Τελικά θα τα πούμε σε λίγο που θα τελειώσουμε και τη δουλειά μας, γιατί φτάσαμε ήδη στο σπίτι. Και γυρίσαμε σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, να έχω να σας πω. Άρχισε να ψυχαλίζει. Το μάτιαξα τον καιρό που ήταν έτσι καλός. Τελικά, παιδιά, άρχισε να ψυχαλίζει. Ίσα-ίσα προλάβαμε να γυρίσουμε σπίτι. Πέρα όμως από τις δουλειές μας, κάναμε και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Και τώρα σιγά-σιγά θα ετοιμάσουμε και το μεσημεριανό, γιατί με έχει πιάσει μία πείνα. Μα μία πείνα. Πολύ μεγάλη. Το μεσημέρι είναι η μόνη ώρα, νομίζω, που έρχεται ακριβώς στο κέντρο. Γι' αυτό και λέγεται μεσημέρι. Το οποίο έρχεται ακριβώς στη μέση και το οποίο είναι το μόνο που θα φάω σωστά σήμερα. Οπότε λοιπόν πάμε να ετοιμάσουμε το μεσημεριανό μας για να φάμε. Πατάτες με κεφτεδάκια. Και εδώ είναι τα υπόλοιπα. Έχουμε εδώ πέρα και τη σαλατούλα μας. Πάμε να την καθαρίσουμε, να την κόψουμε και να την ετοιμάσουμε. Thank you.
Λοιπόν, καθίσαμε και εμείς τώρα να φάμε. Βλέπετε, έχω εδώ πέρα τα κεφτεδάκια με τις πατάτες. Φάω και τυρί φέτα. Την κλασική σαλατίτσα μας iceberg, την οποία λατρεύουμε. Oh my god. Αυτό ήταν το αναψυκτικό. Παρόλο που είχαμε κάποιες αναποδιές και έφαγα ρεβίθια για πρωινό, νομίζω ότι είναι η καλύτερη μέρα. Θέλω να μου πείτε εσείς τι φαγητό φάγατε σήμερα το μεσημέρι, αν έχετε φάει μέχρι τώρα που βλέπετε το βίντεο, και αν σας αρέσει το συγκεκριμένο φαγητό ή δεν σας αρέσει. Εμένα για παράδειγμα τα κεφτεδάκια και οι πατάτες δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι από τα φαγητά που λες, OK, τρώγονται και είναι ωραία. Παλιά δεν μ' άρεσαν τόσο οι πατάτες στο φούρνο, αλλά τώρα τελευταία αρχίζουν και μου αρέσουν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά φτιάχνω αρκετά ωραία Instagramικά φαγητά και ανεβάζω στα stories μου στο Instagram. Οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να δείτε. Βασικά συνήθως φτιάχνω στο Instagram πιο περίεργα. Καραμέλο με ένα popcorn, φράουλα σοκολάτα, σοκολάτα αλλά γρανίτα και φάση. Σας άρεσε το φαγητό? Ελένη? Ναι. Σήμερα ξέρετε τι βίντεο γυρνάω, το έχετε καταλάβει? Όχι. Γιατί έφαγα ρεβίθια για πρωί, ξέρεις? Το κάνεις ανάποδα. Ναι. Το βραδινό, το πρωινό και στο πρωί τρώω το βραδινό. Δηλαδή κάνω όλη μου την μέρα ανάποδα. Όχι το μόνο μεσημέρι, σε φαγητά. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι έρχεται στη μέση, οπότε τρώω κανονικά. Κανονικά και μετά το μεσημεριανό περίπου ξεβάφομαι. Οπότε εγώ σε λίγο θα πάω να ετοιμαστώ και να βαφτώ. Δεν ξέρω γιατί. Για να γυρίσω κάτι. Να γυρίσω κανένα βίντεο βραδιάτικα. Δεν νομίζω, δεν έχει τόσο καλό φωτισμό το βράδυ. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα κάνω κανονικά τη ρουτίνα μου έτσι όπως την κάνω. Συνήθως βάφουμε για να γυρίσουμε κάποιο βίντεο το πρωί. Οπότε τώρα, εφόσον το πρωί πήγε στο απόγευμα, δηλαδή στο βράδυ, πρέπει να βαφτώ μετά το μεσημέρι. Οπότε ναι, θα κάτσω να φάω κι εγώ τώρα το μεσημεριανό μου. Και θα τα πούμε λογικά σε λίγο που θα αρχίσω να ετοιμάζομαι. Έχουμε φάει, είμαστε λίγη ώρα μετά. Για να δείτε πόσο σοβαρά, παιδιά, το παίρνουμε το challenge. Μπορείτε να δείτε το κρεβάτι αυτή τη στιγμή, έτσι. Το βλέπετε. Δεν το έχω στρώσει. Το βράδυ θα το στρώσω το κρεβάτι. Γιατί κάθε φορά που ξυπνάω το διπλώνω. Εφόσον τα κάνουμε όλα ανάποδα, πρέπει να τα κάνουμε και αυτά. Εντάξει, προφανώς τώρα το make-up μου δεν θα το κάνω ανάποδα, με την έννοια ότι θα ξεκινήσω ανάποδα να τα κάνω όλα. Δεν κάνω reverse τη μέρα μου. Το τρώω ανάποδα. Αυτό που πρακτικά κάνω είναι ότι κάνω διάφορες ενέργειες μέσα στην ημέρα ανάποδα. Οπότε τώρα θα βαφτούμε κανονικά. Αλλά σε ανάποδη ώρα. Δεν ξέρω να πιάνετε. Εν τω μεταξύ, έχω δει στα Sephora που έχει δωρεάν μεταφορικά και έχω να πω ένα πράγμα. Όλα έχουν εξαντληθεί. Όλα αυτά που θέλω να αγοράσω έχουν εξαντληθεί. Δεν ξέρω τι φάση. Το αγαπημένο μου κονσίλερ, σας το έχω δείξει άπειρες φορές. Και εδώ πέρα στο Instagram έχω κάνει ένα αντίστοιχο βιντεάκι που δείχνω το no makeup makeup της καραντίνας μου. Όπως καταλαβαίνετε, η μέρα έγινε νύχτα και η νύχτα έγινε μέρα. Οπότε θα βαφτούμε τώρα που βραδιάζει σε λίγο και δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Μα κανένα. Αν κάποια φορά κοιτάω εκεί πέρα, είναι ο καθρέφτης, γι' αυτό. Και κραγιονάκι. Και είμαι έτοιμη να μείνω σπίτι μου. Τραγικό. Οπότε βάφτηκα κι εγώ, είμαι έτοιμη να μείνω σπίτι. Λογικά τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Κάνα γλυκάκι. Μπορεί. Και τώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος, φαίνεται ότι έχει φως στην κάμερα. Αλλά είναι αυτή η φάση που βλέπετε ότι πέφτει λίγο ο ήλιος και δεν έχει φως, αλλά έχει φως, δεν ξέρω με πιάνετε. Όταν εξαφανίζεται ο ήλιος και είναι αυτό στο μετέχμιο, να το πω έτσι. Βλέπετε, σιγά σιγά ξεκινάμε, στρώσαμε και το κρεβάτι. Θα κοιμηθώ σε λίγες ώρες, γιατί προφανώς είναι βράδυ και δεν γίνεται να μην κοιμηθώ όλο το βράδυ. Και έχω στρώσει το κρεβάτι μου για να κοιμηθώ. Παρ' όλα αυτά, πάμε να φάμε τώρα το βραδινό μας. Το βραδινό μου σήμερα θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κάτι που δεν τρώω συνήθως ποτέ το βράδυ. Για βραδινό θα φάω δημητριακά. Παιδιά, δεν τρώω σχεδόν ποτέ στη ζωή μου δημητριακά το βράδυ. Νομίζω ότι είχα διαβάσει σε μια έρευνα ότι δεν κάνει να τρως δημητριακά το βράδυ, δεν κάνει να τρως βρώμη το βράδυ, μήπως κάτι τέτοιο. Πείτε μου αν το γνωρίζετε. Αλλά μου έχει μείνει εδώ και πολλά χρόνια και δεν επιλέγω να φάω ποτέ δημητριακά το βράδυ. Αλλά τώρα λόγω του βίντεο έτυχε και πρέπει να φάω το πρωινό μου το βράδυ. Άλλα λέει από εδώ. Μισό σοκολάκι. Τι φάση, δεν ξέρω. Θα δοκιμάσω αυτά τα crispy pillows. Μαξιλαράκια με γέμιση γεύση τρελένας φουντουκιού. Η αδερφή μου μόλις άκουσε φαγητό, σκόθηκε. Βάζω στο πιάτο. Σου αρέσουν? Πρώτη φορά τα δοκιμάζει η αδερφή μου αυτά. Βάζω και το γάλα μου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Γλυκό δεν ήθελα να φάω σήμερα και πιστεύω ότι είναι και λίγο ψυχαναγκαστικό. Δηλαδή, τι εννοώ? Ίσως μπορεί ο οργανισμός μου να θέλει να τρώω μετά το μεσημεριανό κάτι γλυκό. Γιατί, αν το σκεφτείς, πάει
Πρωινό γλυκό, μεσημέρι αλμυρό. Συνήθως το πρωί βασικά γλυκό. Και μετά το μεσημεριανό θες κάτι γλυκό. Επειδή το βράδυ όμως δεν τρως κάτι γλυκό, δεν συνηθίζεις να τρως κάτι γλυκό, ο οργανισμός σου είναι σαν να το ζητάει μετά το αλμυρό το γλυκό. Σαν να πάνε ζευγαράκι δηλαδή αυτά τα δύο, κατά κάποιον τρόπο. Και σκέφτηκα ότι σήμερα δεν έφαγα γλυκό και δεν με τράβηξε τόσο πολύ για γλυκό. Ίσως γιατί έφαγα ρεβίθια για πρωινό. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λάθος, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό το περίεργο έγινε σήμερα. Για να δούμε. Επίσης δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά πείτε μου αν είμαι λάθος. Σκέφτομαι ότι επειδή πήρα όλες τις βιταμίνες από τα ρεβίθια και από όλα αυτά από το πρωί, ο οργανισμός μου είχε περισσότερη ώρα να κάνει σωστά την πέψη τους και όλα αυτά. Γιατί αν το έτρωγα το βράδυ, μπορεί να μην γινόταν αυτό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Ίσως έχει κάπως νόημα το συγκεκριμένο challenge. Παρ' όλα αυτά, αυτά παρατήρησα εγώ. Πείτε μου αν ήμουν κάπου λάθος, αν είδατε κάτι διαφορετικό εσείς, κάτι που να μπορεί να βοηθήσει και τους υπόλοιπους. Θα χαρώ να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας. Αυτό το βιντεάκι μου θα καθίσω να φάω τώρα και εγώ το βραδινό μου, απογευματινό μου. Κάντε like, subscribe εννοείται. Το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω ένα καινούριο βίντεο. Κάνε και ένα follow εδώ πέρα στο Instagram. Και θα τα πούμε στον επόμενο. Γεια! Yeah.